Λιάνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Θα ξεκινήσω 2-3 σχόλιά σου για τα μεγάλα θέματα θέλουμε σήμερα το πρωί. Καλά, ούτως και άλλως ξεκίνησε με το baby come back, οπότε... Ναι, ναι. Ξεκινώ ζητώντας ένα σχόλιο για αυτή την χθεσινή δοκιμή βαλιστικού πυράβλου από την Τουρκία. Κάποιοι λένε ότι είναι fake news, κάποιοι άλλοι λένε ότι γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Νομίζω όμως ότι εμείς πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά αυτά που λένε και να τα υπολογίσουμε, έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις, δεν θα ανησυχούσα με τη στενή του όρου έννοια για το αν αυτό είναι στο πλωστάσιο, είναι μικρού βεληνικού, είναι 400 κάτι χιλιόμετρων. Δυστυχώς το πλωστάσιο σε ολόκληρο τον κόσμο και το δικό μας και της Τουρκίας μπορεί να χτυπήσει και τη μία και την άλλη χώρα και ο ένας τον άλλον εξαιρετικά αποτελεσματικά, αν ποτέ, που εύχομαι να μην το ζήσουμε. Ούτε εμείς ούτε οι επόμενες γενιές ανάψει το φυτίλι ενός πολέμου τέτοιου και δι' παγκόσμιο. Δεν θα με απασχολούσε αυτό. Επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτε, λες. Δεν αλλάζει κάτι, ναι, δεν αλλάζει κάτι στην άμυνα. Ναι. Τώρα, το αν το παίζουν αυτοί εν ώψη των εκλογών και εν ώψη της διάθεσης του Ερντογάν να εμφανιστεί παντοδύναμος ότι φτιάχνει μια Τουρκία κτλ. Εμένα με απασχολεί από το τέλος της δεκαετίας του 90 και άλλωστε τα έχω γράψει, το ότι μπαίνουν στα πυρηνικά εργοστάσια. Με απασχολεί ότι και η Γερμανία ξαναφέρνει πίσω τα πυρηνικά εργοστάσια. Ακούγεται. Γίνεται... Ακριβώς. Γίνεται συζήτηση. Καλά, όταν τα έγραφα αυτά, τα Νίκο μου το 97 και το 98, εγώ στην Έμεση, θέλαμε να με κρεμάσουν τα ανάποδα όλοι. Και με κοροϊδεύανε. Το θυμάμαι πολύ καλά. Τι δουλειά έχω, εγώ να ασχολούμαι τώρα με το Ακούγιο. Εγώ για το Ακούγιο και για τον Γκιουλέν έχω γράψει πριν μπει το 2000. Πριν το Millennium, δηλαδή τότε. Επομένως, είμαι ενήμερη αυτών των πραγμάτων. Όμως, πάμε στην ουσία. Η Τουρκία έχει αναπτύξει τα τελευταία 10 χρόνια μια θηριώδη πολεμική βιομηχανία. Είναι και μεγάλο εξαγωγέας. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή και οι Ουκρανοί πολεμάνε με δικά τις drones και οι Ρώσοι τις δίνουν όπλα. Επομένως, παίζει στο παιχνίδι πουλώντας και αγοράζοντας και με τους δύο. Αυτή τη στιγμή συγκρουόμενους. Επενδύσεις στρατιωτικές στα εργοστάσια της και συμπαραγωγές έχουν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Όλοι οι Ευρωπαίοι αδερφοί μας στη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί που σήμερα και στηρίζουν... Και γι' αυτό κάνουν και τους πόντιους πιλάτους πάρα πολύ συχνά. Και στο Κυπριακό και στον τρόπο με τον οποίο πάνε να διαχωρίσουν την Κύπρο, η οποία έχει μπει, σου θυμίζω, ενιαία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε δύο κράτη και. Το γεγονός είναι ότι όλα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια προς μία μοιρασιά. Στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, όπου υπαγορεύουν τα θηριώδη ενεργειακά συμφέροντα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει μια δικιά της βιομηχανία, πράγμα που την καθιστά εν μέρη τουλάχιστον αυτάρκη, ενώ η Ελλάδα τη δική της πολεμική βιομηχανία την έχει κλείσει και την έχει στείλει στον Κιάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό θα ήταν ένα μεγάλο ζητούμενο. Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει βάσεις ούτε ξέρω σε πόσες χώρες πια. Όπως μιλάμε για τις έξω βάσεις του θανάτου των Αμερικάνικων, περί Αμερικάνικων βάσεων όταν μιλούμε, το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να πει και ένας άνθρωπος που θα πίστευε στην ειρήνη των λαών πραγματικά και στο διεθνισμό και στον κόσμο πολιτισμό και στη Τουρκία. Όπως το λέω εγώ τώρα. Και υπάρχουν και πολλοί στην Τουρκία που αντιτίθενται σε αυτού του είδους την πολιτική. Την εντελώς υπεριαλιστική της Τουρκίας. Παίζει το μεγάλο παράγοντα. Και σε έναν βαθμό είναι μεγάλος παράγων. Εμείς δεν έχουμε ανεξάρτητη πολιτική αμυντική. Δεν είχαμε, δεν έχουμε και δεν πρόκειται να έχουμε όντας μέλη του ΝΑΤΟ. Εξού και η στήριξη. Μιλάμε λοιπόν για μια συμμαχική ανισορροπία. Την οποία όταν έχετε το μεγάλο αφεντικό που λέγεται Αμερικάνοι, προσπαθούμε να μετατρέψουμε σε πιο δίκαιη, γιατί θα επιτρέπεται τώρα να εξοπλιστεί η Κύπρος. Όταν φωνάζει το ΚΚΕ ότι με αυτές τις αλλαγές και με τη μετατροπή της χώρας σε μια βάση από τη μία άκρη στην άλλη, με δεύτερη σούδα, τρίτη σούδα, πέμπτη σούδα, έκτη σούδα, ούτε ξέρω κι εγώ πόσες, με τον αναβιβασμό της Αλεξανδρούπολης σε κάρφο τάχα μου δήθεν ή στον οφθαλμό τον Τούρκικο, την ώρα που το ΝΑΤΟ θα συγκρουστεί, τι θα κάνει την Αλεξανδρούπολη? Θα πρέπει να φέρει και Τούρκους εδώ πέρα και όλοι μαζί, ως νατοϊκοί, να πολεμάμε τον εχθρό του ΝΑΤΟ. Για την ώρα η Ρωσία, αύριο το πρωί δεν ξέρω εγώ ποιος θα είναι. Επομένως, όταν λέμε εμείς στο ΚΚΕ ότι γινόμαστε στόχος με αυτή την πολιτική και είναι σαν να καρφώνουμε πάνω στο χάρτη της χώρας κυκλάκια, πού θα μας βαρέσει ο αντίπαλος, μάλιστα, έχουμε δίκιο.
Πάμε στο δεύτερο σχόλιο. Ενεργειακή κρίση. Ο χειμώνας που έρχεται και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποφάσεις... Πιο χιδαίο πράγμα από το κάτω τα χέρια από το χρηματιστήριο της ενέργειας που ακούγεται αυτές τις μέρες δεν υπάρχει. Δεν λένε καλέ κάτω τα χέρια από το πάγωμα των ανθρώπων. Λένε κάτω τα χέρια από το χρηματιστήριο. Αφήστε το χρηματιστήριο της ενέργειας να παίζει. Γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Η ελευθερία του χρηματιστηρίου, της ενέργειας και των όλων των χρηματιστηρίων είναι μεγαλύτερη από τη δικιά σου και από τη δικιά μου. Βγαίνουν αυτοί που λένε, η Γερμανία επενδύει 200 δισεκατομμύρια, τα είχαμε δει για να ενισχύσει τις βιομηχανίες της και την οικονομία της για να μην ξεπαγιάσει, συν 100 δισεκατομμύρια στον υπερεξοπλισμό της. Γιατί θυμίζω ότι η Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν με τα χαρτιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανεξάρτητη αμυντικά. Και καταλήξαμε, αφού τα έχουν φάει από μας όλοι οι Ευρωπαίοι και την τελευταία σταγόνα από τον κόπο μας και από τα ταμεία μας και από παντού, με τα PSI, με το ένα πακέτο, το δεύτερο πακέτο, το τρίτο πακέτο μνημονίου, το τέταρτο, πέμπτο, με τις επιτηρήσεις, με τις τρόικες που προχώρησαν εδώ πέρα, τώρα τα επενδύουν για να κοιτάξουν πώς θα βγάλουν πέρα το χειρότερο κατά τη δική τους έκφραση χειμώνα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βάλτε λέει ένα, δύο, τρία, τέσσερα πουλόβερ. Μουρλοκουλούργες όλοι, θα κυκλοφορούμε με 5 πουλόβερ για να λειτουργεί η γερμανική πολεμική βιομηχανία, η ισπανική, η ιταλική, το μεγάλο κεφάλαιο, να περνάνε καλά. Λες και δεν θα βρούνε πουθενά να βάλουν να πάνε τα μεγάλα τους σκάφη. Υπάρχει το δόγμα Σόιμπλε πλέον, στο πώς θα περνάμε μέσα στο σπίτι χωρίς θέρμανση. Ναι, ναι, γιατί έχει προηγηθεί κάτι το οποίο δεν το ομολογούμε τώρα και δεν το κουβεντιάζουμε, Νίκο μου. Και τουλάχιστον με εσένα μπορώ να την κάνω αυτή τη συζήτηση. Τίμια σε σχέση με αυτά που ακούγονται και είναι του σειρμού. Δεν ξεκίνησε η άνοδο των τιμών τη ενέργεια με τον πόλεμο. Όχι, ξεκίνησε πριν. Ξεκίνησε πολύ πριν, Νίκο μου. Και είναι λίγοι αυτοί που έχουν το κουράγιο να το παραδεχθούν δημόσια. Ορίεται το κουκουέ μόνο του και λίγοι δημοσιογράφοι δυστυχώς. Ξεκίνησε πριν, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, το κερδοσκοπικό παιχνίδι στις πλάτες των λαών. Έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Τα χρήματα που μαζευτήκανε είναι θηριώδη. Θηριώδη. Δεν είναι τυχαίο ότι αναμίχθηκε το παγκόσμιο μεγάλο κεφάλαιο στον πόλεμο, γιατί ερχόταν κερασάκι στην τούρτα για να επιτείνει την κερδοφορία. Δεν ξέρουν τι έχουν βγάλει πια αυτοί που ασχολούνται με τούτα. Και φτάνει ο Έλον Μάσκ, ο οποίος έδινε τους δορυφόρους του στον ήρωα Ζελένσκι, τώρα να παίρνει πίσω τους δορυφόρους και να λέει να κρατήσουν την Κρυμαία οι Ρώσοι και να κάνει δημοψήφισμα και να κάνει ειρηνιστική πρόταση. Τώρα θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί ψεκασμένο εντός εισαγωγικών, αλλά όταν προς το τέλος ξέχασα και τη λέξη τώρα, πώς το λέγαμε στην πανδημία όταν μας κλείνανε μέσα. Των εγκλεισμών. Lockdowns. Προς το τέλος των lockdowns, όταν είδα κάποια στιγμή τα στοιχεία από τις τράπεζες ότι έχουν αυξηθεί αρκετά οι καταθέσεις των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, άρχισα να λέω στις παρέες και στους φίλους, περιμένω να δω πώς θα τα πάρουν πίσω τώρα. Βέβαια πρέπει να τα πάρουν πίσω και στις μεταφορές θα τα πάρουν πίσω και παντού θα τα πάρουν πίσω και να έχεις αυτό και τον συμβαίνει, τα παίρνουν πίσω τώρα. Απολύτως. Αλλά ξεκίνησαν με τόση φόρα που θα πάρουν και αυτά που υπήρχαν και πριν. Και να έχεις τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει δεν είναι εχθρός μας η Ρωσία. Ο μεγάλος μας εχθρός είναι η Κίνα. Θυμάζονται να ανοίξουν μέτωπο και στην Ασία. Και εμείς καθόμαστε εδώ και συζητάμε αν η αύξηση φτάνει να καλύψει τον πληθωρισμό και αν ο πληθωρισμός είναι φυσικό φαινόμενο που πέφτει σαν τη βροχή μία μέρα και αν η άνοδος του ντίζελ σε σχέση με αυτό, γιατί... Να κάνει διαφορετικά η κυβέρνηση και, και στην ενέργεια αλλά και στο ράφι του σούπερ μάρκετ, γιατί και εκεί υπάρχει θέμα μεγάλο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την πολιτική. Τι μπορούσε να κάνει ο τόπος, να μου πεις, να σου πω. Δεν μπορούσε να έχει, θα μπορούσε να μην έχει προσχωρήσει ο τόπος σε αυτή την εντός εισαγωγικών κερδοσκοπική, ιστερική μάζοξη πλούτου που λέγεται τάχα μου δίθεν από ευαίσθητους πράσινη ενέργεια. Αυτή η πράσινη ενέργεια είναι το μεγαλύτερο παραμύθι όλων των εποχών. Μα το θεωρείς ότι είναι φούσκα η πράσινη οικονομία. Μα την έχουν κάνει οι μολυντές του περιβάλλοντος για να πληρώσουμε εμείς
τη μετάβαση στην απομόλυνση που έχουν κάνει εκείνοι. Εδώ δεν συμφωνώ μαζί σου ως προς την ότι κάποιες εταιρείες οι οποίες ήταν προηγουμένως μολυντές τώρα έχουν στραφεί στην πράσινη ενέργεια. Είναι αλήθεια αυτό που λες, δεν είναι ψέμα. Καλέ, είναι δεν αλήθεια. Θυμάσαι τον Γκορ. Αλλά... Δεν θυμάσαι τον Γκορ. Δεν θυμάσαι τον Γκορ με το βίντεο που κυκλοφορούσε σε όλο τον κόσμο. Μέχρι και στο δρόμο τότε που ήταν μαθητής ακόμα κάνανε μαθήματα για την πράσινη ανάπτυξη. Και ήταν ο πρώτος μεγάλος επενδυτής των εταιριών καινοτομίας και πράσινης ανάπτυξης στο χρηματιστήριο. Ο Αλ Γκορ. Την πλάσαρε ως αντιπρόεδρος και από κάτω ήταν επενδυταράς. Επενδυταράς όμως, πώς λέμε αλυταράς στα ελληνικά, επενδυταράς. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η απολιγνητοποίηση στην Ελλάδα, παρολίγο να μας αφήσει στο μαύρο σκοτάδι. Και τώρα ξαναβάλαμε μπροστά το λιγνίτη. Το ίδιο κάνουν και οι Γερμανοί. Το ίδιο κάνουν και με τα πυρηνικά τους εργοστάσια που τα κλείνανε. Και μερικά από αυτά είναι και παλιά. Και είναι να κάνεις το σταυρό σου, μην βρεθείς μπροστά σε Τσερνομπίλια ξανά. Αυτή τη φορά ευρωπαϊκού τύπου. Ποια πράσινη ανάπτυξη, ποιος θα την κάνει την πράσινη ανάπτυξη? Καταρχήν η καθαριότητα εντός εισαγωγικών από την ατμόσφαιρα μέχρι το σπίτι μας. Σε ολόκληρο τον κόσμο οι υγιεινές συνθήκες ζωής και η μη μόλυνση του περιβάλλοντος συνεπάγεται συνολικά μέτρα για ολόκληρο τον πλανήτη. Θα πρωταγωνιστήσουν αυτοί που δεν έχουν υπογράψει? Θα πρωταγωνιστήσουν αυτοί που πάνε και επενδύουν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα στην υπογόνο Κίνα? Και τώρα κάθονται και συζητάνε θα τις κάνουν και πόλεμο, γιατί αυτή δεν θα δίνει μικροτσίπ εδώ και πάει λέγοντας. Αυτή που τους πιάνει η μανία για την ανεξαρτησία εδώ και την ανεξαρτησία εκεί. Ο κύριος ο οποίος είπε προχτές, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος είπε ότι εμείς είμαστε ένας παράδεισος και απόξω είναι η ζούγκλα και οι βάρβαροι. Αλλά τι να κάνουμε, οι βάρβαροι μπορούν να μπουν ή δεν μπορεί να δουν κάποια στιγμή σε αυτόν τον υπέροχο παράδεισο που λέγεται Ευρώπη. Αν εσύ αισθάνεσαι και αυτοί που μας ακούνε ότι ζείτε σε παράδεισο και θα δει απ' έξω η ζούγκλα, εγώ δεν παίζω πια. Δεν παίζω. Αρχίζω και αισθάνομαι δηλαδή, πώς να το πω, ούτως ή άλλως εγώ υφίσταμαι βαλιστικούς πυράβλους εντός εισαγωγικών δημοσιογραφικού βεληνικούς από τα τρόλια. Λες μια κουβέντα και την παίρνουν και την κάνουν. Το έχω υποστεί δηλαδή, το υφίσταμαι. 0,60 παίρνει ένα τρόλ τώρα, εντάξει. Φυσικό είναι, ακόμα και αυτό έχει καταντήσει οικονομικό και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λιάνα Κανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.